Μπορεί οι δείκτες της ανεργίας να καταγράφουν πτώση για τον περασμένο Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ωστόσο το πρόβλημα στα ελληνικά νοικοκυριά παραμένει. Οι αριθμοί δείχνουν ότι το ποσοστό της τον Ιούνιο διαμορφώνεται στο 21,2% έναντι 23,5% που ήταν τον Ιούνιο του 2016, ωστόσο οι άνεργοι στην Ελλάδα αγγίζουν το 1.017.127 άτομα. Είναι πολύ δύσκολο. Πώς να τα βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι πέρα? Η δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πριν είχε δουλειά, γιατί ο κόσμος είχε λεφτά, είχε οικοδομή. Όταν τέλειωσε την οικοδομή, δεν υπάρχει δουλειά. Τα περισσότερα επαγγέλματα έχουν εξαφανιστεί λίγο πολύ. Πάρα πολλά επαγγέλματα έχουν εξαφανιστεί. Όπως βλέπουμε και σε επίπεδο νομού, οικοδομή δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, υπάρχει μία και είναι σαν τη μήγα μες στο γάλα. Και ποιος θα πρωτοπάει, έτσι. Από εκεί και πέρα, ή ποιος θα πρωτοκάνει ένα μεροκάματο. Η ανεργία στις γυναίκες όμως παραμένει σημαντικά υψηλότερη από εκείνη στους άνδρες, αφού αγγίζει το 25,3% τον Ιούνιο του 2017, ενώ για τους άνδρες το ποσοστό κυμαίνεται στο 17,9%. Είναι πρόβλημα. Είναι, οπωσδήποτε είναι πρόβλημα. Υπάρχει ανεργία γενικά. Υπάρχει κρίση. Ηλικιακά επίσης το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στις ομάδες από 15 έως 24 ετών σε ποσοστό 43,3% και από 25 έως 34 ετών σε ποσοστό 26,8% και ακολουθούν μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν ξέρω πώς τα βγάζουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου δουλειά. Είναι ένα πρόβλημα που οδηγεί άλλους ανθρώπους στην αυτοκτονία και άλλους στο εξωτερικό καμιά φορά. Άλλου σε μελαγχολία, όσοι δεν φύγουν στο εξωτερικό, βέβαια είναι, έχουν πρόβλημα. Το έχω ζήσει στο πετσί μου αυτό. Λείπανε τα παιδιά μου στο εξωτερικό και ξέρω. Πρόβλημα και για τους γονείς. Ναι, βέβαια, βέβαια. Επιστρέψαν τουλάχιστον τα δικά σας. Επιστρέψαν, ευτυχώς. Τώρα δουλειά έχουν εδώ. Ναι, δουλεύουν. Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος Δυτική Μακεδονία, η Μακεδονία Θράκη και η Αττική, ενώ η Κρήτη βρίσκεται στην τελευταία θέση.